Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα θα γίνουν οι διευκρινήσεις της νομοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια και μετά θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα για την ψήφισή της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της ορκομοσίας των Υπουργών που μετακινήθηκαν ή προστέθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα. Μια φράση του, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέο γύρος φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών πυροδότησε φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της ορκομοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης. Μη βάσετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα. Ο Στέφανος Κασελάκης χαρακτήρισε τη φράση ντροπή για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Ο φιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα. Η ισότητα είναι το κάρο και η σέλα ποιος είναι, το νομοσχέδιο που δεν φέρνει προς ψήφιση ή μήπως ο Βορύδης. Παρατηρούμε επανειλημμένως αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Όταν χρησιμοποιεί λοιπόν τη φράση για το κάρο και το άλογο, ας ρωτήσει τουλάχιστον κάποιον από τους συνεργάτες του τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης πριν καν παρουσιαστεί ξεσηκώνει έντονες αντιδράσεις και εντός της Νέας Δημοκρατίας, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει εξαντλητικό διάλογο πριν την κατάθεσή της στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αυτό ούτε παγώνει ούτε επισπεύδεται. Πρώτα πρέπει να γίνει η συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Πρέπει να γίνει εξαντλητική ανάλυση και περιγραφή του συζήτηση τι θέλουμε να κάνουμε. Μετα... Θα ακολουθήσει διάλογος και με την κοινωνία και με τους φορείς και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση νόμου για την ισότητα στο γάμο έκανε γνωστή ο Στέφανος Κασελάκης. Κύριε Μητσοτάκη, μας κάνετε να αισθανόμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Οι κοινωνίες ποτέ δεν είναι έτοιμες αν δεν είναι έτοιμοι οι ηγέτες τους. Δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Φοβάστε εσείς, δεν φοβόμαστε εμείς. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι το εξής. Ναι ή όχι στην ισότητα στο γάμο. Είστε αληθινά υπέρ, κύριε Μητσοτάκη? Αν ναι, θα υπερψηφίσετε. Δεν είμαι αξιωματικά αντίθετος σε ένα τέτοιο νόμο. Διότι κατά τη δική μου οπτική γωνία αποτελεί ζήτημα κυρίως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποκαλέσει τόσο μεγάλο διχασμό στην ελληνική κοινωνία. Και στη Νέα Δημοκρατία κατά βάση. Έχω πει επίσης ότι αν δεν δω το νομοσχέδιο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ οριστικά, γιατί πάντα ένα νομοσχέδιο κρίνεται στις λεπτομέρειές του. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσουν πιο νυφάλιες προσεγγίσεις. Εύχομαι και προσεύχομαι γι' αυτό, δηλαδή, όσοι εισηγούνται στο μαξί μου αυτή την νομοθέτηση. Δεν υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία να εισηγηθεί μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή στο νομικό καθεστώς. Διχασμένα είναι τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Όλοι εσείς οι διπλωματιστές που δεν μας δίνετε το δικαίωμα να διαφωνούμε, θα έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε όταν καταδικάσατε αυτές τις εικόνες. Τις καταδικάζετε? Εμείς οι άνθρωποι και οι χριστιανοί τις καταδικάζουμε. Εσείς οι δικαιωματιστές. Ανακοίνωσε ότι το αυτονόητο αίτημα της νομικής αναγνώρισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών μετατίθεται για το ασαφές μέλλον. Αυτή είναι η επιθυμία της αντιδραστικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, των ομοφοβικών προκαταλήψεων και των θρησκόληπτων αντανακλαστικών. Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για τα μέλη της. Πληροφορίες για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έχει ο Σπύρος Μουρελάτος, που είναι εδώ μαζί μας. Θα μας πει, Σπύρο, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις τώρα που θα κάνει το Μέγαρο Μαξίμου στο θέμα αυτό? Μαρία, είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός είχε αναλάβει προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα και πληροφορίες του Αντένα επιμένουν ότι προτίθεται ο ίδιος να πυροδοτήσει μια συντεταγμένη συζήτηση γύρω από το γάμο των ομόφυλων και την τεκνοθεσία, να θέσει δηλαδή το περίγραμμα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών άμεσα και συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμε, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος σε εφόλης της ύλης τοποθέτησή του. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως καταλήγουν στον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για το ρόλο του εισηγητή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το δικό του συμβολισμό. Στο Μέγαρο Μαξίμου, εξάλλου, διαμορφώνουν ήδη την ομάδα κυβερνητικών και κομματικών στελεχών που θα βγουν μπροστά για το επιμάχο νομοσχέδιο. Εκτός από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ενεργό ρόλο στην επικοινωνική εκστρατεία της κυβέρνησης αναμένεται να έχουν μεταξύ άλλων κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα, μια σειρά από υπουργικά στελέχη με κεντρό προφίλ, όπως ο Κυριάκος Πιερακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη και η Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και νέοι βουλευτές με έντονο αποτύπωμα κοινωνικών δράσεων, όπως η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζιωαννίδου. Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρία, δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής και ψήφισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών,
κυβερνητικά στελέχη πιθανολογούν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ύστερα από δημόσιο διάλογο εβδομάδων, ναι, θα μπορούσε να έρθει προς συζήτηση είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, είτε σε αυτό στα τέλη Φεβρουαρίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίλιαν Τσουρλή, πώς αντιδρούν οι οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ για το θέμα της τεκνοθεσίας, αλλά και όλη αυτή την αντιπαράθεση που έχει πυροδοτήσει. Στο πλευρό τους στέκονται ανοιχτά πολλοί καλλιτέχνες. Έτοιμες να προασπίσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους είναι δεκάδες οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ σε όλη τη χώρα με αφορμή τη συζήτηση αλλά και τις αντιδράσεις για τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η Στέλλα Βελιά, που ανήκει στις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, μιλά για όλους αυτούς που βάζουν εμπόδια στην αναγνώριση των παιδιών τους. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό. Θα ήθελα να σκεφτούν οι άνθρωποι πώς θα ένιωθαν αν δεν μπορούσε το παιδί τους να έχει ένωμη σχέση μαζί τους, να πηγαίνουν να το παίρνουν από το σχολείο, να μπορούν να το συνοδεύσουν στο νοσοκομείο, να μπορεί να τους κληρονομήσει το παιδί τους μόνο και μόνο για κάτι που τυχαία είναι, γιατί φοράνε γυαλιά ή γιατί έχουν καστανά μάτια ή γιατί έχουν ύψος κάτω από 1,60. Της ίδιας τάξης διάκριση είναι αυτή. Στο πλευρό των ομόφυλων ζευγαριών στέκεται πλέον ανοιχτά και η Πέγκη Ζήνα, καθώς όπως υποστηρίζει, όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια. Ανεξαρτήτου φίλου, θα πρέπει οι άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά να μπορούν να είναι βάσει νόμου μαζί. Να μοιράζονται την αγάπη τους, να μοιράζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη ζωή τους. Και να έχουν το δικαίωμα να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την αγάπη και τη συντροφικότητα σε οποιοδήποτε πλάσμα. Θέση παίρνει και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ήρθε η ώρα να τελειώσει πια η καταδυνάστευση τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη γη. Η κυβέρνηση οφείλει να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο όπως έχει υποσχεθεί. Στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί από το 2015 το Σύμφωνο Συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως δεν είναι δυνατή η από κοινού υιοθεσία παιδιών όπως και η σύναψη πολιτικού γάμου. Πάντως η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι νόμιμη σε 26 χώρες.